Συνέλληνές μου, αδέρφια μου, πολεμιστές μου, έχετε διαπιστώσει όλοι ότι είναι τεράστιος ο πόλεμος. Ο αγώνας είναι μεγάλος. Είναι πολύπλοκος. Έχει πάρα πολλές πλευρές. Πρέπει τα μάτια μας να τα έχουμε 14, ώστε να κοιτάμε από παντού. Από πού θα ξετρυπώσει κάθε αποστάτης, κάθε άδικο, και πώς πίσω από όλες τις κινήσεις τους, τι ακριβώς κάνουν και τι άλλο έχουν σκοπό να κάνουν με τις δικές μας κινήσεις. Είναι η ώρα που πρέπει να προστατεύσουμε το έθνος, τους συνέλληνές μας και όλοι οι συνέλληνες να προστατεύσουν εμάς, εμείς με τους συνέλληνες και όλοι μαζί, ένας για όλους και όλοι για έναν, έτσι όπως έχει τεθεί από την αρχή. Έτσι και όπως αναφέρατε και στον όρκο. Αν μελετήσετε καλά τον όρκο, θα δείτε ότι αυτό το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Αν πειράξεις έναν από εμάς, πειράζεις όλους εμάς. Αν πειράξεις την πολιτεία, αν πειράξεις έναν στην πολιτεία, έχεις να κάνεις με απέναντι με όλη την πολιτεία. Και τους νόμους, αλλά και όλες τις προσωπικότητες, όλα τα άτομα, όλους τους πολίτες. Έτσι είναι και στον όρκο. Ο σφαίρα πυρός, ένας νους. Είδατε τελικά γιατί έκαναν στην αρχή όλοι οι αποστάτες και όλοι οι ανθέληνες, οι σπιοκάμπτες, τόση μεγάλη φασαρία για τον όρκο, ιδιαίτερα τα δογματόσκυλα όλα. Είδατε πόσο τεράστιος είναι ο όρκος του πολεμιστή. Είδατε τελικά ότι με τον όρκο ορίζεσαι Έλληνας, και ενθυμίσαι την πατρόα ουσία, αυτή που σε συνδέει με όλους τους αδερφούς σου Έλληνες. Συνέλληνες μου, όπως έχω πει, ιδιαίτερα τώρα που είναι οι πληστηριασμοί και οργιάζουν και όλοι προσπαθούν να μεταφέρουν ένα πρόβλημα, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα να σου πάρουν το ακίνητο, να σου βγάλουν έξω την οικογένεια, το ακίνητό σου, να στα πάρουν, ενώ μπορείς να ξεχρεώσεις με τα εξωδικά σου και να πολεμήσεις αυτό το κτίνος με τον ίδιο τον πλούτο, τον δικό σου πλούτο, έτσι όπως έχει οριστεί και καθοριστεί, αλλά και έτσι όπως έχει νομιμοποιηθεί, με όλα τα έγγραφα, με όλους τους νόμους, τα ΦΕΚ, στον προϋπολογισμό και τα πάντα, αλλά και θεσμοθετημένος με όλους τους νόμους του κράτους, της Ελλάδος, του Ελληνικού Κοινοβουλίου και το Σύνταγμά μας. Βέβαια, ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει, ότι ξένα φαν, ιδιωτικές εταιρείες σιωνιστών Εβραίων προσπαθούν να πάρουν την Ελλάδα τα κίνητα και να στεγάσουν από λεθραμετανάστες ή να τα πουλήσουν σε αλλογενείς ώστε να καταπατήσουν τη χώρα μας με ιδιωτική περιουσία. Είναι εθνική ανάγκη αυτή τη στιγμή και καθήκον όλων να διατηρήσετε τα κίνητά σας. Και αυτό που είχα πει και το έχω ξαναπεί, να τα νοικιάσετε, ενοικιάσετε στην Ελλήνων Συνέλευση και μέσα να ανοίξετε ελληνικό οργανισμό Ελλήνων Συνέλευση, να ανοίξετε το δικό σας πολιτικό στέκι, το δικό σας οργανισμό Ελλήνων Συνέλευση, γιατί ουσιαστικά δεν ανοίγετε πολιτικό γραφείο του πολιτικού φορέα, ανοίγεται την Ελλήνων Συνέλευση, το μη κερδοσκοπικό, για όλα τα δικαιώματα και τα δίκαια των Ελλήνων απανταχού της γέας. Προσέξτε, ο οργανισμός που ανοίγεται σε κάθε γραφείο ανοίγεται ως οργανισμός αμυγές ελληνικός για όλα τα δίκαια και τα δικαιώματα των Ελλήνων απανταχού της γέας. Φιλοξενεί μέσα τον πολιτικό φορέα, εφόσον ιδρυθεί, που σημαίνει είναι καθήκον όλων των Ελλήνων να ανοίγουν τους αυτόνομους οργανισμούς για τα δικαιώματα, τα πνευματικά και τα κληρονομικά, για τα όλα τα δίκαια και τα δικαιώματα των Ελλήνων όλων και των εαυτών τους. Άρα κάθε 15-20 άτομα, ως πυρήνας πια, να ανοίγουν τα γραφεία σε κάθε γειτονιά. Εκεί που θα σας το πάρουν, θα το ενοικιάσετε με λίγα χρήματα. Λέμε παραχώρηση, γιατί είναι λίγα τα χρήματα. 50 ευρώ, 30 ευρώ, 20 ευρώ. Αυτό το ενίκιο θα είναι. Ωστόσο, με τη βοήθεια όλων των συνελλήνων και όμορων γραφείων, θα σας βοηθά να ανοίξετε το γραφείο, ώστε να έχει μέσα όλες τις πληροφορίες ως καθαρόαιμος ελληνικός οργανισμός και να ενημερώνει όλους τους Έλληνες ανθρώπους να μην αυτοκτονούν, να μην βγουν στον δρόμο, να μην
να μην κλέψουν όλα αυτά τα ανθεληνικά σκουπίδια την περιουσία σου, με αυτή που με υδρότα, με κόπο, χάλασες το χρόνο σου, τα νιάτα σου και την έφτιαξες. Ή τη χρωστάς για λίγα χρήματα. Ή στην εφορία. Ή στο ένφια. Αποπληρώνεις τώρα όλα σου τα χρέη. Όπου υπάρχει. Υπάρχουν 7 εξειδικευμένες εντολές αποπληρωμής. Σώνεις το ακίνητό σου και μπαίνεις μέσα και αγωνίζεσαι για την ίδια τη ζωή σου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σχέδιο. Είναι δικιά σου η πολιτική. Είναι δικιά σου η ζωή. Και εσύ πρέπει να αποφασίσεις. Και μόνος ο στόχος, ο σκοπός, τον κοινό, της απελευθέρωσής μας, όλων μας. Δεν γίνεται, αδερφέ, να απελευθερωθείς εσύ και εμείς να μην είμαστε. Ούτε εμείς να απελευθερωθούμε και εσύ να είσαι σκλαβωμένος. Ή όλοι θα απελευθερωθούμε ή θα φανιστούμε όλοι. Πρέπει να το καταλάβετε όλοι αυτό. Άρα λοιπόν, όλοι οι πολεμιστές, όλα τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης, μαζί με όλους τους γνωστούς φίλους και φιλικά προσκύμενους σε αυτούς, ανοιχνεύουν στο γειτονικό τους περιβάλλον και στο μικρό, στο ευρύ περιβάλλον τους, στο στενό οικογενειακό τους και ανοίγονται σιγά σιγά. Ρωτούν τους πάντες αν έχουν ακίνητα που κινδυνεύει και τους λένε ακριβώς όλη τη διαδικασία και να ξεχρεώσουν, αλλά η Ελλάδα να μην έρθει σε ξένα χέρια, να κρατήσουν την περιουσία τους και αμέσως ως πυρήνες σε κάθε γειτονιά, σε κάθε δεύτερη γωνία, σε όλους τους δήμους της χώρας, να ανοίξετε τα γραφεία του Οργανισμού Ελλήνων Συνέλευση Απανταχού της Γαίας, που είναι για τα δίκαια, για τα δικαιώματα, είναι για τον άνθρωπο, είναι για τον Έλληνα πολίτη, για τον άνθρωπο πολίτη, για τον άνθρωπο του πλανήτη Γαία. Αυτό να κάνετε. Και αν μη τι άλλο, με ένα πολύ χαμηλό ενίκιο, που θα σας το πάρει η τράπεζα και θα το πουλήσει στο 5% και στο 10% σε ένα άνθρωπο μετανάστη. Γιατί αυτό συμβαίνει. Γιατί να το κάνουμε, γιατί να το αφήσεις, γιατί να γίνει. Γιατί δεν ενημερώθηκες, δεν ακούς τι γίνεται. Έμπασε ένα γραφείο γρήγορα. Ωστόσο όμως οι πολεμιστές, τα μέλη μας και αυτοί που δεν είναι μέλη, αλλά είναι με την Ελλάδα, είναι με το έθνος, είναι με την αλήθεια, είναι με το δίκαιο, να αγωνιστούν, να συστρατευτούν γρήγορα, να ανοίξουν γρήγορα τα γραφεία. Έχει διπλό σκοπό. Ο ένας ο σκοπός είναι να προστατεύσουμε όλους τους Έλληνες, να προστατεύσουμε όλους τους πολίτες, να προστατεύσουμε τους αδερφούς μας. Δεν έχουμε κανέναν άλλο να μας προστατεύσει. Η ιδιωτική εταιρεία ως κυβέρνηση φερόμενη, Ελληνική Δημοκρατία, μέτρα το Βερολίνο και την Ουάσιγκτον DC. Αυτό το ιδιωτικό παραμάγαζο που έχουν στήσει, και έχουν στήσει και άλλα παραμάγαζα μέσα, όπως είναι το ΑΣΥΓΜΑ, άλλο παραμάγαζο στο παραμάγαζο. Το παραμάγαζο στην και άλλα παραμάγαζα. Όπως η Ανεξάρτητη Αρχή που είναι ένα παραμάγαζο στο παραμάγαζο. Μια νου που είχε ένα παραμάγαζο στην Ελλάδα που μου το παίζει δυνάστης και του χρωστάω 200 χρόνια. Θα σε σκίσω ρε ανώμαλο. Ρε ανώμαλο κάθαρμα θα σε σκίσω. Ήρθε η ώρα όχι να κάνουμε ταμείο, μα να σε γδάρω ρε ζωντόβολο. 200 χρόνια στο σβέρκο των Ελλήνων μου. Μέχρι εδώ ρε. Θα τα πούμε ρε. Άρα λοιπόν στην Έλληνα. Συστρατεύσου γρήγορα. Κάποιες μικρές πληροφορίες που ήρθαν στα αυτιά μου ότι κάποιοι συνέλληνες σαμποτάρισαν μία, τη λέμε για σχήμα λόγου παραχώρηση, αλλά ουσιαστικά είναι ενοικίαση. Ενοικίαση με φτηνό ενίκιο. Για να μην πονάτε στο ενίκιο. Να συμμαζέψουν γρήγορα όλες αυτές τις μικρές αντινοήσεις, ενδεχομένως ίσως και δεν αντιλήφθησαν καλά. Και σαμποτάρισαν κάποιες δήθεν παραχωρήσεις, αλλά είναι ενίκια φτηνά, να μαζέψουν γρήγορα τα κομμάτια τους, να επανορθώσουν, να προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν τέτοιες περιπτώσεις και να επανορθώσουν ενδεχομένως το σφάλμα, γιατί δεν είναι λάθος, αν ήταν λάθος ήταν λύθη, οπότε έχουμε λύθη, έχουμε άλλο θέμα, οπότε έχουμε σφάλμα. Το σφαλματάκι αυτό το μικρό να επανορθωθεί γρήγορα. Αυτοί που μ' ακούνε και έχουν πράξει κάπως με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να διορθωθούν γρήγορα. Οι παραχωρήσεις, σχήμα λόγου οι παραχωρήσεις είναι ενοικιάσεις, στους αυτόνομους οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης πρέπει να ανοίξουν σε κάθε γωνία της Ελλάδος, να ανοίξουν στο εξωτερικό, στη Γαλλία. Η Γαλλία έχει μείνει πίσω, η Αυστρία κάτι πήγε να γίνει, η Γενέβη κάτι ψινόταν, να το δούμε και αυτό. Οι Βρυξέλλες θέλουμε τουλάχιστον δύο γραφεία, έχουμε πολλούς Έλληνες εκεί.
Το Λονδίνο, κάτι πήρε τα αυτή μου. Το Λονδίνο έχει πάρα πολλούς Έλληνες και Κύπριους και πρέπει να ξεκινήσει δυναμικά. Να αφήσουν τα δεν κατάλαβα. Έχουν καταλάβει όλοι, ξέρουν όλοι τι συμβαίνει και πρέπει όλοι να πάρουν θέση. Και δεν πρόκειται κανείς να τους σώσει. Είναι θέμα άγκου, είναι θέμα το τι θέλουμε όλοι μαζί και όχι τι θέλω εγώ ή μερικοί πολεμιστές μου. Οι άνθρωποι θέλουμε το ίδιο, ζούμε για το ίδιο, έχουμε τις ίδιες ανάγκες, ερχόμαστε με τον ίδιο τρόπο και από αυτόν τον πλανήτη φεύγουμε πάντα με τον ίδιο τρόπο. Άρα, ό,τι έχουμε είναι κοινό, ό,τι παθαίνουμε είναι κοινό και πρέπει να πολεμήσουμε σε κοινό σκοπό, στόχο και σκοπό. Σ' όλη την Ελλάδα τώρα που είναι χιλιάδες τα ακίνητα που τα παίρνει. Όχι το δημόσιο, γιατί το δημόσιο είμαστε εμείς. Και το δημόσιο δεν μπορεί να πάρει από μένα, γιατί έχουμε το δημόσιο. Κλέβουν σήμερα με μια ιδιωτική εταιρεία που σήμερα φαίνεται, φέρεται ως κυβέρνηση, βάζοντας μέσα όλα τα ξένα φαν. Τι φαν, μην τα λέω και αγγλικά. Κάτι παραμάγαζα είναι πατήρικα, με πέντε ψωροδεκάρες και με δανεικό και έρχεται να σου πάρουν τη χώρα. Μην το επιτρέψει, συνέγγυνά μου. Άκουσε καλά το μήνυμα. Αν δεν σε εξυπηρετεί το γραφείο ή η περιφέρειά σου, κατευθείαν στην κεντρική, τηλέφωνο. Τα τηλέφωνα των κεντρικών τα θέλω να εμφαίνονται παντού. Και με τηλέφωνο πληροφορίες από κάτω, κάθε κεντρική θα έχει διαφημισμένο τηλέφωνο πληροφοριών, όπου κάθε πολίτης θα μιλάει και θα ρωτάει. Και από κάτω θα είναι και τα τηλέφωνα της κεντρικής Αθήνα. Δεν θα ξαναξεφύγει καμία πληροφορία. Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να φτάνουν στο κέντρο. Και θα πρέπει να αξιοποιούνται όλοι. Σήμερα όλοι οι πολεμιστές, τόσες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα σας έχετε τουλάχιστον 10 γνωστούς οι οποίοι χρωστάνε τα κινητά τους. Και πολλά κινητά είναι άδεια, δεν έχουν τι να τα κάνουν. Αν αύριο ασχοληθείτε όλοι για αυτό που σας λέω, θα ανοίξουν αυτόματα 500 γραφεία. Και θα ανοίξεις 500 πυρήνες. Και θα υπάρχουν 500 ακόμη γραφεία Ελλήνων Συνέλευση εστίες για να ενημερωθεί ο κόσμος. Με όλα τα αρχεία μας, με όλες τις αλήθειες, με το τι δυνατότητα έχει, σε πού έχει δυνατότητες. Ήδη να συστρατεύσουμε και μια πολιτική τεράστια γραμμή από όλους τους Έλληνες. Για τον ΟΗΕ, για τα παγκόσμια δικαστήρια, για τα δίκαια, για τα δικά μας, για τα πνευματικά μας και κληρονομικά μας μοναδικά, ελάνια δικαιώματα σε όλο τον πλανήτη. Όπου αυτός ο πλανήτης ανήκει στους ανθρώπους, στους Έλληνες ανθρώπους και κανένας αλλού. Και καθόμαστε τώρα να ακούμε τι θα πει ο κάθε Γάλλος ο Κούνελος, τι θα πει ο κάθε Χαζάρος, Γιφτοχάζαρος Γερμανός, το κάθε υβρίδιο που αν του κάνουμε ανάλυση DNA δεν έχει καν ανθρώπινο DNA, ο κάθε βλαμμένος, το κάθε υβρίδιο, η κάθε κατασκευή. Και δίνουμε βάση, γιατί κάποιοι του δώσαν αξίωμα. Το αξίωμα λοιπόν εμείς δεν βλέπουμε κανέναν. Ναι. Αξιότερο από τον πολίτη, αξιότερο από τον άνθρωπο. Και κοιτάτε να πάρετε όλοι τη θέση σας. Η θέση των ανθρώπων είναι συγκεκριμένη και την ορίζει η Ελλήνων πολιτεία. Και δει η ίδια η δημιουργία μας. Και είμαστε ήδη εδώ και υπάρχουμε. Η οντολογική μας θέση είναι πολύ συγκεκριμένη και θα την καταλάβετε όλοι. Και πρέπει όλοι εσείς οι άνθρωποι Έλληνες να καταλάβετε την οντολογική σας θέση, όπου είναι η ίδια η αλήθεια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εκτελέστε όλοι. Όλοι οι πολεμιστές, όλοι οι συνέλληνες, όλοι τα μέλη και οι φίλοι των συνελλήνων. Κοιτάζοντας δίπλα σας, δίπλα σας. Δεν θέλει χρειάζεται να πας μακριά. Δίπλα σας. Χρωστάνε όλοι και τις Μιχαλούς. Τα κίνητά τους είναι όλα γεια σας. Οπουδήποτε έχουν καταστήματα, παρατημένα. Ακόμα και σε όροφο. Ανοίχτε σε όλη την Ελλάδα, ενημερώστε από γειτονιά σε γειτονιά. Μην περιμένετε να έρθουν στα γραφεία που έχετε. Δεν εμπουλάμε τίποτα. Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο. Όλοι σε μικρές, σε φθηνά ενίκεια για τον τεράστιο οργανισμό των Ελλήνων, για την ίδια την Ελλάδα. Αν δεν κάνουμε εμείς το επιχειρήν, αν εμείς δεν στήσουμε όλο αυτό το μηχανισμό, οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι Έλληνες, οι ίδιες οι ψυχές που το θέλουν πολύ τόσο πολύ, ποιος μωρέ θα το κάνει, θα έρθει να χρηματοδοτήσει. Το μεγαλύτερο επιχειρήν το έχουμε εμείς για την ίδια μας τη ζωή, στην ίδια μας την πατρίδα, στον ίδιο μας το χρόνο. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εκτελέστε όλοι εδώ και τώρα. Είναι δίπλα σας όλα. Δεν κοιτάτε δίπλα σας, κοιτάτε παραπέρα. Και χάνετε το δίπλα σας. Κοιτάξτε και ψάχτε δίπλα σας όλοι. Μιλήστε με τους ανθρώπους. Εκτελέστε. Μιλήστε με την περιφέρεια. Μιλήστε με τα κεντρικά σας. Εκτελέστε να καταλάβουν οι άνθρωποι. Και δίπλα είναι χιλιάδες τα κίνητα που αύριο 500 γραφεία ανήκουν μέσα σε ένα μήνα. Δίπλα σας είναι όλα. Όλα άδεια είναι. Όπου και να κοιτάξεις. Έχει άδεια γραφεία χρεωμένα. Περιμένουν μόνο να έρθει ο επιμελητής να τους τα πάρει. Δεν χρειάζεται να σου πάρει τίποτα, αδερφέ. Έλα μαζί μας. Ενώσου μαζί μας. Εμείς προστατεύουμε σένα και σου ζητάμε να έρθεις να προστατεύσεις εσύ εμάς. Και όλοι μαζί θα προστατεύσουμε τη μητέρα των μητέρων Ελλάς. Θα προστατεύσουμε όλους τους Έλληνες, όλους τους Έλληνες αδερφούς μας. Το ίδιο μας το DNA, την πατρώα ουσία μας που είναι ίδια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλοι για έναν και ένας για όλους, εδώ και τώρα.